βλέπω να ξημερωνόμαστε στο τμήμα. Κατίνα, θα κάτσω σαν κόμισα. Δεν θα πεις πολύ όμως. Ένα. Τι ένα, γιατί ένα είναι πολλά. Μπορεί να είναι ένα ποτήρι, μπορεί να είναι ένα μπουκάλι, μπορεί να είναι ένα σκουβάζ, μπορεί να είναι ένα τεπόζιτο. Ποτήρι. Ένα. Ένα. Θα κάτσεις φρόνημα, Ρετέλη. Σαν τον επίσκοπο Μυρί. Και δεν θα αργήσουμε. Μισή ωρίτσα. Θα πιούμε τον αποτηράκι που λέγαμε, θα ακούσουμε κανένα τραγουδάκι και ύστερα καληνύχτα σας, ευχαριστώ παιδιά και για τούφες. Εγώ φοβάμαι πως θα μπλέξουμε. Κατίνα, με αδικείς. Μωρές, έχει φοβηθεί το μάτι μου εσένα. Κατίνα, ναι. Με προσβάλλεις. Τέλος πάντων, ο Θεός σας βάλει το χέρι. Κατίνα, με συκοφαντής. Αγόρια, μπορώ να έχω μια ζεμπεκιά για πάρτι μου. Μπράβο, έγινε. Σου επιτρέπω σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Ρε εσύ τι έκανες, να σου γόζω μια. Παρντών. Και με το παρντών δηλαδή καθάρισες. Σας παρακαλώ κύριε. Ρε ας το διάολο. Παρντών. Α, το πρόστιχο. Παρντών. Γεια στάσου ρε κύριε. Τι τρόπος είναι αυτός. Βέβαια. Έτσι ξηγιούνται οι άντρες. Ορίστε. Ρε στο παιδάκι βρήκες αμοστράρι στον ταϊλίκι σου. Γιατί μου κολλάς ρε φίλε. Σου κολλάω γιατί είσαι άτακτος. Ό,τι είμαι, είμαι για πάρτι μου. Εσύ να κάνεις την τουμπέκα σου. Έλα τώρα Βρασίδα, κάτσε κάτω. Άστασε, άστασε, λέγε, λέγε, λέγε εσύ. Κατάλαβες φίλε μου. Λέγε. Βρήκε το παιδάκι. Μάλιστα. Ας κάνουμε σου λέει τη φιγούρα μας. Και τι σε νοιάζει εσένα ρε. Παρντών. Τι σε νοιάζει εσένα λέω. Δικηγόρο σε βάλανε. Το παιδάκι ήταν απρόσεκτο. Και ο κύριος που άκουγε τις παινιές του και κόβε τις βόλτες του, του κάνε την παρατήρηση. Εσύ δηλαδή από πού και πώς και τι. Δεν τα λέει καλά αυτός. Κάτσε κάτω. Τέλει. Ρε κάτσε Τέλει. Κάτω που σηκώθησε να βασκάλεις φροντιστήριο. Τέλει σε παρακαλώ δεν στα έλεγα. Κάθισε κάτω. Ο κύριος έκανε την παρατήρηση στον κύριο επειδή όπως καταλαβαίνω δεν ξηγήθηκε όμορφα στο παιδί. Εσύ δηλαδή γιατί του χώθηκες. Δικός μας είναι κι αυτός. Και τι σε νοιάζει ένα ρε φίλε. Κάθισε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι εσύ. Παρδόν. Τέλει. Όχι. Λέω τι σε νοιάζει εσένα. Ο κύριος έκανε μια παρατήρηση του μικρού. Επειδή ο κύριος έκανε μια παρατήρηση του κυρίου. Ο κύριος έκανε μια παρατήρηση στον κύριο. Εσύ τι ανακατεύεσαι δηλαδή. Τέλει. Γιατί να μην ανακατευθεί. Αφού βλέπει τ' άδικο. Σκάσε εσύ ρε. Και δική μας. Γιατί το βαράς το παιδί ρε. Καλά του κάνει. Εσύ δηλαδή τι πετάγεσαι μες στη μέση. Και εσύ δηλαδή θα το απαγορεύει να μιλάει. Ναι ρε θα το απαγορέψει. Τέλει και στο έλεγα. Και αν δεν τα απαγορέψει αυτός θα τα απαγορέψω εγώ. Τέλει. Και ποιος είσαι εσύ ρε πουθά. Παρδόν. Όχι λέω ποιος είσαι.
Εγώ δηλαδή το μόνο που θέλω να πω. Κάθεσαι ρε. Τι το βαρά στο παιδί ρε. Γιατί έτσι του γουστάρει. Κάθεσαι το κύριε. Και σε τι σε νοιάζει ρε. Τι γίνεται εδώ μέσα ρε παιδιά. Κάθεσαι ρε. Άστε διάλαπε. Γιατί το βαρά στο παιδάκι ρε. Θέλω να σου πω μία. Εμένα. Εσένα. Εσένα. Για φρόνημα! Για φρόνημα! Τι είναι τα πράγματα, δεν τρεπώστε λιγάκι. Βρε για να γλετήσετε εγώ για να τσακωθείτε βρε. Τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Δεν τρεπώσεστε λιγάκι. Τι σημαίνει, για πέστε. Λέγετε. Τι έγινε εδώ. Κοντέψα να μας χαλάσουν το μαγαζί, κύριε Πόλεσμα. Τι έγινε δηλαδή. Εγώ, χωρίς να θέλω, σκούντισα τον κύριο. Μάλιστα. Ο κύριος μου έδωσε μία. Επειδή το σκούντισες. Μάλιστα. Αλλά ο κύριος έκανε την παρατήρηση στον κύριο. Και γιατί ο κύριος έκανε παρατήρηση στον κύριο. Επειδή με βάρεσε. Α, πήρε το μέρος. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά σηκώνεται ο κύριος. Τώρα. Ο κύριος. Και κάνει την παρατήρηση στον κύριο. Και γιατί δηλαδή ο κύριος να κάνει παρατήρηση στον κύριο. Επειδή λέει ο κύριος έκανε την παρατήρηση στον κύριο, θύμωσε που μου έκανε την παρατήρηση ο κύριος. Για στάσου ρε παιδάκι. Μάλιστα. Πολλοί κύριοι, ναι, και πολλές παρατήρησεις. Ναι. Τέλος πάντων. Ο κύριος και ο κύριος κάνανε παρατηρήσεις ο ένας τον άλλον. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά δεν μου λες, σε παρακαλώ. Και ο κύριος από εδώ. Εγώ, κύριε Πόλσμαν, είδα τον κύριο που έκανε παρατήρηση στον κύριο, που είχε κάνει την παρατήρηση στον άλλο κύριο. Και του έκανα την παρατήρηση. Γιατί τέλος πάντων, τι δουλειά είχε ο κύριος να κάνει την παρατήρηση στον κύριο. Αλλά ο κύριος. Γεια σας, ρε παιδιά, θα με τρελάνετε. Θα σας πω εγώ τι συνέβη, κύριε Πόλσμαν. Παρτών, μαντά. Είπαμε λοιπόν, όλοι οι κύριοι κάνανε παρατηρήσεις στους κυρίους που κάνανε παρατηρήσεις για τις παρατηρήσεις που κάνανε οι άλλοι κύριοι. Ωραία. Στον καυγά πως στάσατε. Κύριε Πόλσμαν, όταν με βάρεσε ο κύριος. Αυτός. Όχι, αυτός. Για στάσου ρε παιδί. Εσύ μου είπες ότι ο κύριος έκανε παρατηρήσεις στον κύριο επειδή σε βάρεσε. Ναι. Αλλά ύστερα με βάρεσε και αυτός. Γιατί σε βάρεσε. Γιατί όταν ο κύριος έκανε την παρατήρηση στον κύριο για την κόντρα παρατήρηση του κυρίου που είχε κάνει πριν την παρατήρηση του κυρίου, εγώ έκανα την παρατήρηση στον κύριο. Διότι η παρατήρηση του τέλος πάντων... Γεια σας, ρε παιδιά. Για δεν καταλαβαίνω τίποτα. Να, κύριε Πόλεσμαν, όταν με βάρεσε ο κύριος... Ποιος κύριος? Αυτός. Και αυτός σε βάρεσε? Όλοι με βαρέσανε. Όλοι? Όλοι. Και τώρα τι ζητάτε? Τίποτα, κύριε Πόλσμαν. Τίποτα, κύριε Πόλσμαν. Τίποτα. Και τότε γιατί τρογώσεις σαν τα λικόρνια? Όχι, κύριε Πόλσμαν. Εγώ απλώς έκανα μια παρατήρηση και... Α, μην με ρίξεις παρατηρήσεις. Να σε εξηγήσω, κύριε Πόλσμαν. Μάλιστα. Όλοι οι κύριοι που κάναν παρατηρήσεις ο ένας τον άλλον, τα έχουν πιει και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν μιλάτε καλά, μαντάμ. Και θα μου επιτρέψετε να σας κάνω την παρατήρηση. Τι παίζω, ρε. Α, μην με ρίξεις παρατηρήσεις για να μπλέξουμε. Έτσι είναι, κύριε Πόλσμαν. Και τώρα τι θα γίνει? Θα καλέσετε φρόνημα να γλεντήσετε ή θα σας κουβαλήσω όλους μέσα? Δεν συμβαίνει τίποτα, κύριε Πόλσμαν, απλώς μια παρατήρηση. Καλά. Θα τους πιάσετε όλους, κύριε Πόλσμαν. Πάψε, σύρε. Και το όργανο. Περπάτα. Ίσα, πέστε κανένα τραγουδάκι και αφήστε τις παρατηρήσεις. Άιτε, μπράβο.